Φίλοι και φίλες του καναλιού, γεια σας, και σήμερα ένα νέο βίντεο. Σήμερα θα φτιάξουμε αρνί κιούλμπαση. Φανταστικό φαγητό που θα το λατρέψετε, που παρασκευάζεται με κρέας αρνιού. Πολύ απλή συνταγή για τρυφερό και πεντανόστιμο κρέας. Και θα ξεκινήσουμε με τα υλικά της συνταγής. 2 με 3 κιλά αρνί, 5 σκελίδες σκόρδο, 150 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος, 1 ντομάτα, 150 γραμμάρια κεφαλοτήρι ή γραβιέρα και αλάτι πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή, αλλά στο τέλος θα ενθουσιαστείτε με την οστιμιά της. Στην αρχή θα καθαρίσουμε τα σκόρδα. 5-6 σκελίδες είναι αρκετές, ανάλογα φυσικά και με τα κομμάτια του κρέατος που έχουμε. Σε κάθε κομμάτι 1-2 σκελίδες σκόρδο. Θα δούμε τώρα σε λίγο πώς θα το κάνουμε. Εάν θέλετε προαιρετικά, μπορείτε να βάλετε μέσα στο φαγητό, θα δείτε πώς, 1-2 πατάτες προαιρετικό. Τις βάζουμε για να πάρουν την οστιμιά και αυτές. Αφού καθαρίσαμε τα σκόρδα μας και τις πατάτες, θα τοποθετήσουμε το σκόρδο στα κομμάτια του κρέατος. Εμείς έχουμε 5 κομμάτια περίπου κρέας, 5 με 6 κομμάτια. Εσείς μπορείτε να βάλετε και μονοκόμματο, π.χ. ένα πουτάκι αρνί μονοκόμματο. Θα τρυπήσουμε το κρέας σε διάφορα σημεία και θα τοποθετήσουμε τις σκελίδες του σκόρδου. Βλέπετε πως ακριβώς γίνεται. Μια βαθιά τομή. Και μέσα θα τοποθετήσουμε μία σκελίδα σκόρδο. Εάν το κομμάτι είναι μικρό, θα βάλουμε μία σκελίδα, και η οποία είναι αρκετή, πιστεύω. Συνεχίζουμε. Ανοίγουμε μία τρύπα στο κρέας με τη βοήθεια ενός μαχαιριού και μέσα κλείνουμε μία σκελίδα σκόρδο. Ενώ βλέπουμε τη διαδικασία, θα πούμε ότι το κιούλμπαστι αυτό αφορά μόνο το αρνίσιο κρέας. Υπάρχουν άλλες μορφές κιούλμπαστι, οι οποίες περιλαμβάνουν και αρνί και μοσχάρι και χοιρινό, μέχρι και κοτόπουλο έχω δει. Εμείς θα μιλήσουμε για τη γνήσια συνταγή με το αρνί. Το αρνί φυσικά δεν θα είναι γάλακτος, γιατί το γάλακτος στο τέλος δεν θα μείνει και τίποτα να πάτε. Παίρνουμε χοντρό ή ζυγουράκι. Συνεχίζουμε, βάζουμε το σκορδάκι στο κρέας. Θα μας δώσει μια εξαιρετική νοστιμιά, όπως θα παρατηρήσετε και όταν το φτιάξετε. Τελειώσαμε με το σκόρδο. Αλάτι, πιπέρι και από τις δύο μεριές. Μη φοβάστε το αλάτι. Αλατίσαμε τη μία πλευρά. Πιπερώνουμε με μαύρο πιπέρι. Γυρίζουμε το κρέας και αλατοπιπερώνουμε και πάλι.
θα τοποθετήσουμε το κρέας σε λαδόκολα. Εμείς κάναμε το λάθος και πήραμε λαδόκολα η οποία είναι ήδη χωρισμένη σε φύλλα. Έτσι θα πάρετε μονοκόμματι για να μπορείτε να βάλετε το κρέας κανονικά. Θα προσθέσουμε το τυράκι που έχουμε διαλέξει ή κεφαλοτήρι ή γραβιέρα σε κομμάτια ανάμεσα στο κρέας ή επάνω στο κρέας. Εάν μας βλέπεις για πρώτη φορά, κάνε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνεις κανένα βίντεο. Κοινοποίησε τους φίλους σου, like και φυσικά το σχόλιο σου. Επειδή οι λαδόκολες αυτές που χρησιμοποιούμε είναι κομμένες σε μικρές διαστάσεις, θα κάνω δύο πακέτα. Θα κάνουμε δύο πακέτα. Συνέχεια προσθέτουμε το βούτυρο. Το βούτυρο είναι απαραίτητο συστατικό. Βούτυρο γάλακτος. Εάν δεν έχετε βούτυρο γάλακτος, βάλτε ένα βούτυρο της αλεσυγείας σας. Αλλά στο φαγητό αυτό πηγαίνει τρομερά το βούτυρο γάλακτος. Θα δώσει την λιπαρότητα που χρειάζεται το κρέας, γιατί δεν θα προσθέσουμε ούτε λάδι ούτε τίποτε άλλο. Οπότε το βούτυρο μας δίνει μια λιπαρότητα. Μια ντομάτα κομμένη σε φέτες, 3-4 φέτες σε κάθε πακέτο θα βάλουμε, και φυσικά τις πατατούλες. Μερικοί προσθέτουν πιπεριές και κρεμμύδια και διάφορα, εγώ όχι. Το φαγητό αυτό θα το φτιάχνετε συνέχεια. Θα δείτε στο τέλος πόσο ωραίο και τρυφερό θα γίνει. Διπλώνουμε σε λαδόκολα ή σε γάστρα, αν δεν έχετε λαδόκολα. Τυλίγουμε σφιχτά όσο μπορούμε και μετά σε αλουμινόχαρτο. Εάν έχετε γάστρα, δεν θα χρειαστεί να βάλετε ούτε λαδόκολα ούτε αλουμινόχαρτο. Προσοχή μόνο η γάστρα να κλείνει καλά. Θα τυλίξουμε με σπάγκο σε ένα πολύ ωραίο δεματάκι και είμαστε έτοιμοι. Εμείς το κρατάμε όλο το βράδυ στο ψυγείο και το πρωί το φουρνίζουμε. Αυτό το κάνουμε για να πάρει το κρέας τις γεύσεις και τις μυρωδιές από τα υπόλοιπα υλικά. Το τοποθετούμε σε γάστρα και η ξυλόσωπα είναι ήδη αναμένη. Θα ψήσουμε σε θερμοκρασία περίπου 180 βαθμούς, 170 με 180 βαθμούς αντιστάσεις για περίπου 3 με 4 ώρες. Αφού το βγάλαμε από το φούρνο, το ανοίγουμε. Αφαιρούμε αλουμινόχαρτο, λαδόκολες και σπάγκο και σε λίγο θα το δούμε πώς έγινε. Το σερβίραμε. Δείτε πόσο τρυφερό είναι. Το χρώμα του είναι υπέροχο. Δείτε πόσο μαλακό είναι. Έχει ξεκολλήσει και από το κόκαλο. Νόστιμο, πάρα πολύ νόστιμο. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ τρυφερό. Και το χρώμα του απίθανο. Η γεύση σκοτώνει. Οι πατατούλες είναι ψημένες στην εντέλεια. Το τυράκι μας έχει λιώσει και έχει δώσει και αυτό τη γεύση στο κρέας μας μαζί με το σκόρδο. Κάτσε να βάλω και εγώ το χεράκι μου. Τρυφερότατο. Εύχομαι να το φτιάξετε και να το γευτείτε. Ευχαριστούμε και σήμερα που μείνατε μαζί μας. Γεια σας.
και δείτε και τη συνέχεια. Μην ξεχάσετε να δείτε τη φανταστική γουρνοπούλα από το Άργος που φτιάξαμε στο περασμένο βίντεο. Τραγανή πέτσα, μαλακό κρέας. Δείτε ένα απόσπασμα από το βίντεο. Το θόρυβο που κάνει μόλις ακουμπάμε πάνω τη λεπίδα. Έχει φρυγανίσει τέλεια. Βλέπετε πόσο τραγανό έχει γίνει το δέρμα και το κρέας από μέσα είναι πάρα πολύ μαλακό.